Η απάντηση θα είναι: αυτή δεν εννοούσα για την πανδημία, αλλά η πολιτική προστασία είναι πολιτική προστασία που αφορά τη διαχείριση κινδύνων και αντιμετώπιση καταστροφών. Αφορά προφανώς την προστασία, θα πούμε τώρα. Δεν είναι η πολιτική προστασία αυτή που εδώ και ένα χρόνο, όπου 5 μήνες όταν αντιμετωπίζει τον κόμπο, πέρασε 3 σχέδια νόμου σε ένα για τη σύσταση ενός εθνικού μηχανισμού, που ήρθε και έλυξε όλες τις παθογένειες δεκαετιών που αφορούσε το πυροσβεστικό σώμα και ικανοποίησε τα συντριπτικά αιτήματα όλων των ενώσεων πυροσβεστών σε όλη την Ελλάδα. Για δίκαιο κανονισμό καταθέσεων. Για βαθμολόγια. Για τη δυνατότητα να υπάρχουν εθελοντικά μητρώα και να φύγουμε από ένα χαοτικό πεδίο και να πάμε σε έναν εξορθολογισμό των εθελοντικών μας οργανώσεων και τη δυνατότητα να τους δώσουμε πραγματικά ηγέτεια αλλά στις πραγματικές εθελοντικές οργανώσεις. Δεν ήταν η πολιτική προστασία που δούλεψε ένα σχέδιο νόμου 310 σελίδων που είναι νόμος του κράτους και αφορά το πιο πρότυπο εθνικό μηχανισμό. Δεν είναι η πολιτική προστασία η οποία εξασφάλισε για το πυροσβεστικό σώμα και για την πατρίδα επιτελική δομή του ΕΣΠΑ, ώστε να μπορεί το πυροσβεστικό σώμα, οι δυνάμεις, οι ένοπλες, τα σώματα ασφαλείας, το ΕΚΑΒ, όλοι όσοι είναι εμπλεκόμενοι φορείς, όχι να απορροφούν από τα ΠΕΠ της κάθε περιφέρειας, αλλά απευθείας χρήματα με δικό του τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρόγραμμα το οποίο αφορά το 2021-2027, άξονα που αφορά στην κλιματική αλλαγή, όπου έχουν δεσμευτεί εκατοντάδες εκατομμύρια, γιατί μετά από 45 χρόνια ανανέωση των δυτικών μέσων πυροσβεστικών της πατρίδας μας. Δεν έχει κάνει τίποτα η πολιτική προστασία. Και θα του επιτρέψω να συνεχίσω. Δεν θέλω να κάνω κατάξει το χρόνο σας. Αλλά εδώ θα λέμε αλήθειες. Δεν είναι η πολιτική προστασία εκείνη που για πρώτη φορά έφτιαξε γενικά σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων. Ποιος έφτιαξε τον Ιόλαο, ποιος έφτιαξε το δάβανο για τις πλημμύρες, το πρώτο σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρών που η χώρα μας δεν είχε. Ποιος έφτιαξε τον Ηράκλειο που αφορά τα βιομηχανικά ατυχήματα, ποιος έφτιαξε τον Εγκέλαδο αυτούς τους 8 μήνες. Η πολιτική προστασία. Ποιος έφτιαξε ειδικά σχέδια για τους δήμους της χώρας, για τον Ιόλαο, για τον Εγκέλαδο, ώστε δεκαετίες τώρα οι δήμοι που παλεύουν όμως από το διοικητική να φτιάξουν ειδικά σχέδια και ήμασταν όμοιροι του κάθε τεχνικού γραφείου να ζητάει 60 και 50. Και τώρα οι δήμοι έχουν έτοιμο το ειδικό σχέδιο σε συνέχεια του γενικού σχεδίου και οι περισσότεροι από αυτοί, από αυτούς το έχουν ολοκληρώσει χωρίς να πάνε, χωρίς τίποτα. Δεν είναι η πολιτική προστασία που έχει δεσμευτεί για τη δημιουργία σε 18 μήνες αυτοτελών γραφείων. Δεν είναι η πολιτική προστασία που σε συνεννόηση του Υπουργείου Εσωτερικών ετοιμάζει το 2021 ειδική προκήρυξη μόνο για τη στελέχωση των γραφείων πολιτικής προστασίας των νομών της χώρας. Δεν είναι η πολιτική προστασία αυτή η οποία σε 10 μέρες θα ανακοινωθεί επίσημα ότι εξασφάλισε 607 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στα οποία μέσα του επιχειρησιακού ταμείου και της επιτελικής δομής που έφτιαξε προστασία, στην επόμενη τριετία με government to government διαδικασίες, είναι αυτή η πολιτική προστασία που εξασφαλίζει 120 εκατομμύρια για εξοπλισμό και μηχανήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 634 γίνιμο ζήτησαν οι υπηρεσίες για τα γραφεία. 634 γίνιμο θα έχουν τα επόμενα 3 χρόνια. Δεν είναι η πολιτική προστασία προφανώς αυτή που εξασφάλισε μέσα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 100 εκατομμύρια. Αλλά προσπαθώ να μείνω στα ζητήματα τα οποία είναι καθήλυνα αρμόδιος. Προφανώς αυτή η αγωνία είναι μια αγωνία το οποίο το οικονομικό επιτελείο την παρακολουθεί. Θα μείνω σε 2 θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Βλέπω ότι υπάρχουν μικρά ζητήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που αφορά και στο νοσοκομείο αναφοράς και στην ένδυση των πρωτοβάθμιων δομών υγείας. Μένει να κάνουμε μια συζήτηση και με το αρμόδιο Υπουργείο. Είναι πολύ σοβαρή η δουλειά του Υπουργείου Υγείας. Είδατε ότι έχουμε προχωρήσει και μέσα στον κορονοϊό. Έχουμε δημιουργήσει ένα μηχανισμό και ο ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας και η Γενική Γραμματή που είναι απόλυτη παρακαταθήκη για το μέλλον και για τη χώρα μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε. Πρέπει να εξελιχθεί όλο αυτό, να
και να βασιστεί και στα δεδομένα που υπάρχουν και τα οποία έχουν προκύψει από την πανδημία. Το δεύτερο, το πολύ σημαντικό για το ζήτημα του πρωτοκόλλου. Νομίζω ότι ήδη έχουν οριστικοποιηθεί τα περισσότερα πρωτόκολλα και νομίζω ότι μέσα από το Κυριακό το Υπουργείο Τουρισμού κλείνει όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν σε διαδικασίες και σενάρια. Σε κάθε περίπτωση όμως, θέλω να πω το εξής, ότι και δεν αφορά μόνο το ζήτημα τι θα συμβεί του σενάριου αυτού. Ξέρετε, στην διαχείριση των κλήσεων δεν υπάρχουν οριζόντια δεδομένα σε ένα σενάριο. Ανάλογα με την έκταση του σενάριου και τα πραγματικά δεδομένα, ενεργοποιούνται και συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Δεν υπάρχει ένα πρωτόκολλο αντιμετώπισης ενός κρούσματος σε ένα εξωτερικό. Εξαρτάται από πάρα πολλά δεδομένα. Αν το συγκεκριμένο κρούσμα είναι ασυμπτωματικό, αν είναι συμπτωματικό, αν είναι σε νησιωτικό σύνολο, αν είναι σε κοινωνική, αν υπάρχει κοντά νοσοκομείο αναφοράς, αν δεν υπάρχει νοσοκομείο αναφοράς, αν είναι την οικογένειά του, αν είναι χωρίς την οικογένειά του, αν είναι στις τελευταίες μία-δύο μέρες του ταξιδιού του, αν είναι στην πρώτη μέρα του ταξιδιού του. Να βάζω ζητήματα τα οποία εσείς με την εμπειρία σας θα καταλαβαίνετε. Αλλά έχει μία αξία να ακουστεί και ότι η διαχείριση δεν είναι κάτι. Α, αν συμβεί άσπρο, κάνουμε μαύρο. Λοιπόν, είναι πολύ πιο σύνθετο. Σε κάθε περίπτωση, η γνώση που έχω είναι ότι και στο Υπουργείο Τουρισμού, οι εφημερών δουλεύουν και οι υπηρεσίες και το επιστημονικό προσωπικό, έτσι ώστε να κλείσει όλο αυτό το κεφάλαιο, να οριστικοποιηθούν τα ξενοδοχεία καραντίνας, οι σημερωμένοι γιατροί και όλα όσα χρειαζόμαστε από Δευτέρα Τρίτη, ώστε από την 1η Ιουλίου να είμαστε παντελώς έτοιμοι στο άνοιγμα αυτό. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, ήταν χαρά μου η συζήτηση αυτή. Σα ήταν μια εξαντλητική ημέρα σήμερα, η οποία ξεκίνησε 5.30 το πρωί. Από την Αθήνα, στη Ζάκυνθο, στη Ζάκυνθο που ξαναλέω στη Βαρνιά, στην Κέρκυρα, την Κέρκυρα στα Γιάννενα, τώρα εδώ στην Όμορφη Καλαμάτα. Θα μείνω πάντα ότι είναι χαρά μου να βρίσκω στην Εσσηνία. Λοιπόν, και θέλω να ξέρετε ότι πέρα και πάνω από οτιδήποτε άλλο, μέσα χωρίς μας και από τις διαφωνίες μας και από τις διαφορετικές μας προσεγγίσεις, μένει κάτι. Η ανάγκη στα δύσκολα να βρεθούμε δίπλα χέρι-χέρι. Και ξέρετε, δεν είναι κάτι ποιητικό. Είναι κάτι που πραγματικά το αισθάνομαι και το εκφράζω. Αυτή η κρίση έχει γεννήσει τεράστιες ευκαιρίες για την πατρίδα μας, για τη χώρα μας, για τις πόλεις μας, για τις νέες γενιές, για τα παιδιά μας, τους αυριανούς πολίτες. Και έχει αξία να δουλέψουμε όλοι μαζί, να αφήσουμε πίσω μικρά και μεγάλα ζητήματα που μπορεί να λειτουργούσαν σαν διαχωριστικές γραμμές, να αφήσουμε πίσω ψευδοδιλήμματα του χθες και να δουλέψουμε, διότι το ζήτημα που αφορά την επόμενη μέρα της πατρίδας είναι ένα ζήτημα βαθιά εθνικό. Όπως βαθιά πατριωτικό είναι και το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Είναι η ώρα που πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για να φέρουμε αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ για την μέχρι σήμερα συνεργασία. Είναι ευλογία για μένα να βρίσκομαι στην πολιτική προστασία και να καλούμε να συνεργαστώ με τους ανθρώπους και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων των σώματων ασφαλείας. Είναι ευλογία να είμαι επικεφαλής στην πολιτική ηγεσία του τουριστικού σώματος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρετε ότι προσπαθώ να είμαι χρήσιμος. Βοηθήστε και εσείς μέσα τις παρατηρήσεις σας να γινόμαστε όλοι καλύτεροι, να φέρουμε αποτελέσματα για τη χώρα και την πατρίδα. Εγώ να τον ευχαριστήσω για